Ο επικεφαλής τη εξωτερική πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία αντιπροσωπεύει μια υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη επειδή, εάν τα καταφέρει, ο Ρώσος πρόεδρο Πούτιν δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία, όπω αναφέρει το Άγκερ Πρεσίς. Ο Μπορέλ εκφώνησε μια ομιλία στο κολέγιο Σεντ Άντονι του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη την Παρασκευή σχετικά με την παγκόσμια γεωπολιτική κατάσταση και ειδικότερα για τι δύο ενοπλέ συγκρούσει που παρακολουθεί η ανθρωπότητα, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στην ομιλία του, με τίτλο Η Ευρώπη αντιμετωπίζει δύο πολέμου, ο επικεφαλή τη διπλωματία τη Ευρωπαϊκή Ένωση επέμεινε και προειδοποίησε για την απειλή που εκπροσωπεί ο Ρώσο Πρόεδρο. Τονίσε όμω ότι όλο και περισσότερε φωνέ πλέον έχουν ξεκινήσει και προειδοποιούν για τι παγκόσμιε συνέπειε που θα έχει μια ρωσική νίκη. Παρουσίασε το παράδειγμα του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, ο οποίο τελικά ο ίδιο κατάλαβε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή, αν και στην αρχή έλεγε πω η Ρωσία δεν πρέπει να ταπεινώνεται. Ο Ρώσος Πρόεδρο βλέπει ολόκληρη τη Δύση ω αντίπαλο και το επαναλαμβάνει καθημερινά στη ρωσική κρατική τηλεόραση, πρόσθεσε ο Μπορέλ, ο οποίο πίστευε ότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι προετοιμασμένοι για τη σκληρότητα του κόσμου με τον οποίο έχουν επιτέλου ξυπνήσει. Όμω, όπω τόνισε ο βούλγαρο πολιτικό επιστήμονα Ιβάν Κράστεβ, άλλο είναι να ξυπνά και άλλο να βρει τη δύναμη να σηκωθεί από το κρεβάτι, είπε ο Μπορέλ, αναφερόμενο στον πόλεμο τη Ουκρανία. Σε ορισμένε περιπτώσει είμαστε ακόμα στο κρεβάτι, πρόσθεσε ο ύπατο εκπρόσωπο. Και μετά ήρθε ένα άλλο πόλεμο. Με την επίθεση του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Κινήματο Χαμά στι 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραηλινό έδαφο και τη δυσανάλογη απάντηση του Ισραήλ. Ο επικεφαλή τη Διπλωματία τη Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε ότι το έδαφο πρέπει να διαιρεθεί ώστε οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί να ζήσουν ένα δίπλα στον άλλον, γι' αυτό είναι σημαντικό να αναζητήσουμε λύσει στη Μέση Ανατολή για μια προσέγγιση στην οποία οι Ευρωπαίοι έχουν τεράστια ευθύνη. Ο Μπορέλ προειδοποίησε ότι ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίνε Τανιάχου δεν θέλει μια λύση δύο κρατών και ότι η Ευρώπη συνεχίζει να τον ρωτά τι θέλει, προκειμένου να έχει μια απάντηση που θα επέτρεπε να αποφευχθεί μια νέα ανθρώπινη τραγωδία. Τόνισε επίση ότι στον σημερινό κόσμο υπάρχει περισσότερη αντιπαράθεση και λιγότερη συνεργασία, με τι ΗΠΑ να έχουν χάσει την ηγεμονία του, ενώ Κίνα βρίσκεται σε άνοδο και ανταγωνίζεται τι ΗΠΑ ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.